Μιλάμε για ένα νέο κημητήριο. Δεν μιλάμε για οτιδήποτε, παιδιά. Δεν μιλάμε για δημόσια υπηρεσία. Μιλάμε για εμάς που έχουμε τους ανθρώπους μας εδώ μέσα. 12 ημέρες περιμένει η χαροκαμένη μητέρα να ολοκληρωθεί και να τοποθετηθεί το μαρμάρινο κάλυπτρο στο μνήμα του γιού της στο κημητήριο της Αναστάσεως του Κυρίου. 12 μέρες τώρα και έρχομαι και βλέπω αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, δεν το βαστάει η καρδιά μου, δεν γίνεται αυτό. Η αρμοδιότητα ανήκει στην αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, όπου και απευθύνθηκε καταβάλλοντας και το αντίστοιχο ποσό. Όπως μάλιστα την ενημέρωσαν, η πληρωμή μέσω κάρτας θα επίσπευδε τη διαδικασία. Όταν ήρθαμε εδώ, μου είπαν ότι πρέπει να πληρώσω. Αν πάτε, μου λένε, στην τράπεζα, θα κάνει 2 μέρες να φανεί. Αν πληρώσετε όμως με κάρτα, θα επισπευθούν οι εργασίες. Ήρθα αμέσως και πλήρωσα με κάρτα για να φτιάξουν το σπίτι του παιδιού μου. Και δεν στο αποτέλεσμα. 12 μέρες τώρα. Γεμάτο νερά. Δηλαδή, ποιος θα μπορέσει να το χωρέσει? Δεν το χωρεί ο νους κανενός. Οι έντονες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών είχαν ως αποτέλεσμα τα νερά να λιμνάσουν πάνω στον τάφο, εικόνα που προκάλεσε σοκ στην άτυχη μάνα. Και δε στο αποτέλεσμα με αποκάλεσαν τρελή, ούτε λίγο ούτε πολύ με αποκάλεσαν τρελή, που δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο για μένα αυτή τη στιγμή. Αντί να καταλάβει το πόσο πονάμε και τόσοι άνθρωποι πονάνε εδώ μέσα και τα αφήνουν έτσι. Η απάντηση που πήρε για το λόγο της καθυστέρησης είναι ότι ο Δήμος διαθέτει μόνο ένα μαρμαρά για αυτές τις εργασίες. Ως αποτέλεσμα, αρκετά μνήματα παραμένουν ανολοκλήρωτα, ξεπερνώντας ακόμα και τον 1 μήνα μετά την ταφή, με τους οικείους των εκλειπώντων να αγωνιούν για το τι θα αντικρίσουν μετά το επόμενο κύμα κακοκαιρίας. Τι θα κάνουμε? Προχθές το βράδυ δεν κοιμήθηκα, παιδιά, καθόλου, που έβλεπα τον καιρό και έλεγα τι θα γίνεται εκεί πάνω. Και δεν μπορούσα να έρθω. Θα ερχόμουν. Η κάμερα της Κρήτη TV κατέγραψε εικόνες ντροπής στο νέο κημητήριο του Ηρακλείου. Τάφη με σπασμένα μάρμαρα και τζάμια, πεταμένα αντικείμενα και γλάστρες, χώματα και χαλίκια. Εικόνες που δεν αρμόζουν σε ένα χώρο αφιερωμένο στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή.